την εκδρομή του κράτου δολοφόνου του Ισραήλ στην ορίδα τη Γάζα. 111 ημέρε που στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη βασιλεύει ο τρόμο και ο θάνατο. Συνεχίζουμε να μετράμε νεκρού. Από τι 7 Οκτώβρη, πάνω από 25.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί. 62.000 έχουν τραυματιστεί και προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα και νερό. Σχεδόν τα μισά από τα θύματα της Ισραηλής ιδιωτίας είναι παιδιά. Καθημερινά πεθαίνουν δεκάδες παιδιά. Κάποιες μέρες πεθαίνουν εκατοντάδες παιδιά. Χιλιάδες από αυτά έμειναν χωρίς γονείς. Χιλιάδες από αυτά έμειναν χωρίς παιδικά όνειρα. Η αιτία, τα κέρδη των λίγων, τα συμφέροντα αυτών που συγκρούνονται για τον έλεγχο των αγορών, των πρώτων υλών, της ενέργειας και των τρόπων μεταφοράς τους. Για τον λόγο αυτό σφάζεται ο Παλαιστινιακός λαός. Για αυτό τον λόγο μεγαλώνει ο κίνδυνος, η φωτιά του πολέμου να εξαπλωθεί παντού. Τα κράτη, για χάρη των μονοπωλίων τους, συγκρούνονται για το ποιος θα ελέγχει μια πετρελαιοπηγή, ποιος θα ελέγχει τον πρώτο, θα έχει τον πρώτο λόγο σε ένα λιμάνι, ποιου τα εμπορεύματα θα περνάνε από τον έναν ή τον άλλον δρόμο μεταφοράς. Φουντώνει ακόμη περισσότερο η πιθανότητα να εμπλακούν άμεσα και άλλες χώρες σε πολεμικές αναμετρήσεις. Δηλαδή ο πόλεμος να χτυπήσει και άλλες χώρες και λαούς. Άλλωστε, μικρές και μεγάλες ιστορίες ανάγουν καθημερινά. Στην Ουκρανία, στο Πακιστάν, στην Αφρική, στα Βαλκάνια. Τελευταίο επεισόδιο, ο βομβαρδισμός στην Ιεμένη από ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία. Ο συνοστισμός πολεμικών πλοίων στην κρίσιμη για τα συμφέροντα των πολιτικών Ιεμένη θάλασσα. Από τους πρώτους δήλωσε παρόν στην κλιμάκωση και η ελληνική κυβέρνηση. Στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης του ελληνικού κεφαλαίου, εμπλέκει τη χώρα μας ακόμη πιο βαθιά.